Ελληνοορθόδοξη Οικουμενικότητα και Παγκοσμιοποίηση ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ομού Αργολίδας στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας. Μέσα σε όλες αυτές τις φωνές που ακούμε, είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή της αληθείας. Και ποια είναι η φωνή της αληθείας, θα μου επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο. Η φωνή της αληθείας είναι ότι οι άνθρωποι ενώνονται και έρχονται κοντά στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον, δια της καθέτου διαστάσεως, όσο πλησιάζουμε προς την αλήθεια περί Θεού. Και όχι όπως δια της μεθόδου, την οποία θέλουν να επιβάλλουν κάποιοι σήμερα, δήθεν να ενώσουν, αλλά στην πραγματικότητα να τυραννίσουν. Δεν θα πω περισσότερα, διότι θα ακούσουμε τον λόγο της αληθείας από τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, αλλά θα σας παρακαλέσω να έχετε κατά νου ότι σήμερα και η ίδια η Ορθοδοξία λέμε ότι βάλετε, αλλά δεν είναι σχήμα λόγου, βάλετε με πολλούς τρόπους, αν όχι ευθέως, δεν έχει εχθρούς παλαιότερα, ξέρω εγώ, ιδεολογικά, ήταν η τάδα ιδεολογική αντίπαλη. Σήμερα βάλεται με έτεχνο τρόπο και διαλύεται μέσα στο χωνευτήρι αυτό της πανστερνίας των ιδεολογιών και των πίστεων. Είμαστε πρωτότοκοι εμβολείς αδελφείς ανάμεσα στους άλλους Ορθοδόξους και έθνος ανάδελφων προς τη Δύση και όχι προς την Ανατολή, την καθημάς Ανατολή, την Ορθοδοξία. Αλλά συνδέεται περισσότερο από τον συγκεκριμένο λαό με την ελληνικότητα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό τρόπο σκέψεως και κατανοήσεως της πραγματικότητας. Γι' αυτό είναι ο ελληνισμός με αυτή την έννοια, κατά τον πατέρα Πλωρόφσκι, αιωνία κατηγορία της χριστιανικής υπάρξεως. Ευχαριστώ που το είπατε. Είχαμε ένα σπουδαίο συνέδριο πριν από λίγες μέρες στην Άμπακτο για τον μεγαλύτερο δογματολόγο του 20ου αιώνα, τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο μεγαλύτερος ιστορικός θεολόγος και πατερικός ήταν ο πατήρ Γεώργιος Πλωρόφσκι, ο Ρωμανίδης μαθητής του Πλωρόφσκι. Και εκεί συζητήσαμε τα θέματα και πρόκειται να δημοσιευθούν, γιατί και εκλεκτοί συνάδελφοι μίλησαν. Οπότε θα έρθει και στα χέρια σας ο τόμος, ο Άγιος Ναυπάκτου, δόξα τω Θεώ, και γράφει γρήγορα και δημοσιεύει γρήγορα, οπότε δεν θα λύσει. Και ας πούμε τώρα στο θέμα μας. Θα προσπαθήσω να καταθέσω κάποιες σκέψεις εισαγωγικά. Θα προσπαθήσω, γι' αυτό και το ρολόι, να είμαι όσο συντομότερος μπορώ, για να μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να εισέλθουμε βαθύτερα στο θέμα με τη συζήτηση. Άλλωστε διάλεξη, αυτό σημαίνει διάλογο. Οι Ορθόδοξοι και κυρίως οι Ελληνορθόδοξοι ζούμε σήμερα μία από τις σημαντικότερες μετεξελίξεις της ιστορίας μας. Από την Ορθόδοξη Οικουμενικότητα μεθυστάμεθα ή ορθότερα εξιστάμεθα στην νεοεποχήτικη παγκοσμιοποίηση.